Εξιτήριο από το Ιατρικό Κέντρο Ρωστινά αναμένεται πω θα πάρει αύριο Κυριακή το απόγευμα ώρα Νέα Υόρκη, ο, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη. Όπω ανέφερε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Νίκο Χρυστοδουλίδη, ο πρόεδρο είναι πολύ καλά στην υγεία του και αφού πάρει εξιτήριο θα παραμείνει σε ξενοδοχείο για διάστημα μία εβδομάδα έω δέκα ημερών και θα τελεί υποπαρακολούθηση από του τεράποντε ιατρού του. Από τη Δευτέρα θα αρχίσει σταδιακά και επιστροφή του Προέδρου τη Δημοκρατία στα καθήκοντά του με πολιτικέ συναντήσει που θα έχει. Ήδη ανακοινώθηκε ότι την Τρίτη θα επισκεφθεί η Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ. Παράλληλα, θα έχει, όπω πληροφορούμαστε, συναντήσει και με τι ομογενειακέ οργανώσει τη Αμερική. Εν τω μεταξύ, στη Λευκοσία έντονα είναι και η αντιδράση των κομμάτων για τι δηλώσει του Υπουργού Εξωτερικών τη Τουρκία, με βλού τη Αβούσογλου, ότι θέλει να επισκεφθεί μαζί με τον ομολόγο του τη Ελλάδα, Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρόεδρο τη Δημοκρατία μετά την επιστροφή του στην Κύπρο. <Και deixa> είναι καλά γνωστό ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, σχολίασε από τη Λεμεσό ο Γενικό Γραμματέα του Αγγελάντρο Κυπριανού. Και ζήτησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώ έχει λεχθεί μεταξύ Μιαγλού Τσαβούσογλου και Ευάγγελο Βενιζέλου. Η Τουρκία θα πρέπει να κατανοήσει ότι αν πραγματικά ενδιαφέρεται να γίνει μέρο στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενέργεια στην περιοχή μα, χρειάζεται οπωσδήποτε το Κυπριακό να έχει επιληθεί με έναν τρόπο σωστό, όχι με τον οποιοδήποτε τρόπο. Μιλώντα πριν από τη σύνοδο τη Κεντρική Επιτροπή τη ΕΔΕΚ που ασχολήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Προεδρεύων τη Δημοκρατία Γιάννα Κι απέρριψε την πρόταση ω ξαναζεσταμένο φαγητό. Η δίθεν ευγενή πρόταση του κυρίου Τσαβούσογλου αποκαλύπτει το μέγεθος της δολιότητας και της υποκρισίας του τουρκικού κράτους. Από την πάφο προς τη Συμμαχία Πολιτών Γιώργο Κλίκας κάλεσε η Ελλάδα να δώσει την πραγματική εικόνα του τι τεχταίνεται στα όποια παρασκήνια. Είναι αδιανόητο η ελληνική κυβέρνηση να σιωπά η κυπριακή πολιτική ηγεσία να είναι στο σκοτάδι και να αφήνεται να οργιάζει στη διεθνή πολιτική σκηνή η Τουρκία με δικέ τη πρωτοβουλίε. Καλοδεχούμενο ο μεμβλούτη Αβούσοβλου, αλλά χωρί τον Παρπαρό, ήταν εξάλλου η αντίδραση του κινήματο Οικολόγων.